Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Για όσους άνοιξαν τον τηλεοπτικό τους δέκτη αυτή την ώρα, να σας πω ότι σε αυτήν τη συζήτηση μετέχουν ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Επικρατείας, ο κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κομμάτους της Ελλάδας, ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής, ο κ. Στρατής Κόρακας, τους βλέπετε κιόλας τους συνομιλητές μας, ο κ. Οικονομίδης από το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, ο κ. Σταμάτης, γραμματέας πολιτικής άνοιξης, ο κ. Παπαγιαννάκης, Ευρωβουλευτής και υποψήφιος για μία ακόμη φορά για την Ευρωβουλή με τον συνασπισμό, και δεν ξέχασα κανένα. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Πρωτόπουλο. Συγκεντρώσατε στον πρώτο γύρο τα πειρά όλων των συνομιλητών. Θα παρακαλέσω να απαντήσετε βεβαίως, αλλά να είσαστε λακωνικός για να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσει η συζήτηση. Λοιπόν, για να χαριτολογήσω στην αρχή, αισθάνομαι η μία πλευρά. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Λογοσκούφης πώς συμφωνεί με τον κύριο Κόρακα, αλλά αισθάνομαι η μία πλευρά ενέναντι των υπολείπων. Αυτό λοιπόν. Αυτό θα απαντήσει. Ο Περέδη. Λοιπόν, για να σπάσω και λίγο το κλίμα. Ακούστε τώρα, έχω να κάνω τέσσερις παρατηρήσεις πολύ σύντομα. Η πρώτη. Σαφώς η ανασυγκρότηση των Βαλκανίων δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομική. Αλίμονο. Και ούτε θα ήθελε κανείς να αισθανθεί ότι η Ελλάδα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις με βάση το ότι θα κερδίσουν ορισμένοι ή θα κερδίσει και συνολικά με τη στενή έννοια αυτή. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να αλλάξει ο χάρτης γύρω από τη Βαλκανική με την έννοια του να μετατραπεί από μια περιοχή έφλεκτη και μια περιοχή συνεχών ανακατατάξεων, πολέμων, διασπάσεων και προβλημάτων. Και προβλημάτων κοινωνικών πολύ έντονων σε μια ζώνη ειρήνης, ομαλότητας και ανάπτυξης. Ειρήνης, ομαλότητας και ανάπτυξης. Και εκεί η Ελλάδα μπορεί να έχει τη δική της θέση και δικαιούται να έχει τη δική της θέση σε τελική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει την Ελλάδα μας να κλειστεί μέσα στενά τη σύνορα. Όσες φορές το έκανε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Παρατήρηση δεύτερη. Η στάση της Ελλάδας δεν ήταν ούτε τυχοδιοκτική, ούτε επικίνδυνη. Εμείς εκ του ασφαλούς, στη λογική ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη να κυβερνάμε και μπορούμε να κριτικάρουμε τους πάντες, εξωτερική πολιτική δεν κάνουμε. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα της χώρας, αυτό είναι πατριωτικό και των Ελλήνων. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους διεθνείς συσχετισμούς και να μην κάνει εκ του ασφαλούς μεγαλοστομίες. Εμείς τυχοδιώκτες δεν είμαστε. Και ούτε πρόκειται να γίνουμε. Παρατήρηση τρίτη. Η στάση της Ελλάδας πιστεύω ότι ήταν σαφώς διαφορετική από ορισμένους φιλοπόλεμους ή ορισμένες κραυγές υπέρ του πολέμου και των βομβαρδισμών που είδαμε όλες αυτές τις μέρες να παρελάβουν από τηλεόραση μπροστά μας. Σαφώς, αν θέλετε να με ρωτήσετε αν βαδίσαμε πολλές φορές σε ένα τεντωμένο σκηνί, θα πω ευθαρσώς ναι. Και αυτό χρειαζόταν να γίνει. Αλλά ήταν μια στάση πολύ καθαρή. Ήταν μπορούσαμε που είπε να μην υπογράψουμε ώρα, όπως ακούγεται από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως, κύριε Πρωτόπαπα. Μπορούσαμε να μην βάλουμε την υπογραφή μας σε κύριε αυτό το χαρτί. Κύριε Παρά, αν εκτιμάει κανείς εκ της αντιπολιτεύσεως ότι μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια απομονωτική τακτική. Πια δεν ξέρω, δεν μας λένε πολύ καλά ποια θα ήταν αυτή η τακτική και ποια θα ήταν αυτή η πορεία και με ποιους. Δεν έχω δει κανέναν εγώ που να μπορούσε να συνενέσει αυτή την πορεία, ειδικά εδώ γύρω στην περιοχή. Λοιπόν, εμείς τέτοια πολιτική εκ του ασφαλούς δεν κάνουμε. Εμείς βαδίσαμε πολλές φορές σε δεδομένο σκηνή, πήραμε όμως όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να έχουμε μια σαφώς διαφορετική πορεία, μια σαφώς διαφορετική φωνή. Το τονίζω αυτό, σαφώς διαφορετική φωνή από εκείνη που έκαναν ορισμένοι άλλοι και κύριοι αυτοί που πρωτοστάτησαν στον πόλεμο. Θέλω να τονίσω τις πρωτοβουλίες μας. Ήμασταν συνεχώς παρόντες. Βάλαμε πάντα το θέμα της ειρήνης. Λάβαμε μέρος σε όλες τις προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς. Πρωτοστατήσαμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ θα έλεγα είχαμε από την πρώτη ώρα αποκλείσει την εμπλοκή της χώρας αλλά και τη συνένεση σε οποιασδήποτε χερσαίες παρεμβάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η πολιτική δικαιώθηκε. Η Ελλάδα είναι παρούσα και στις μετά τον πόλεμο εξελίξεις. Εάν είχαμε ακολουθήσει την οποιαδήποτε άλλη τακτική, η Ελλάδα θα ήταν μέρος της κρίσης, η Ελλάδα θα ήταν απομονωμένη με ό,τι αυτό σημαίνει όταν έχουμε έναν εξανατολών επικίνδυνο γείτονα. Παρατήρηση τέταρτη και τελευταία. Τέταρτη, η ίδια η Ιουγκοσλαβία έρχεται να αναγνωρίσει τη στάση της Ελλάδας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Η Ελλάδα δεν θεώρησε, η Ιουγκοσλαβία δεν θεώρησε ποτέ εχθρό την Ελλάδα, απορώ τι είναι αυτά που λένε ορισμένοι. Και από την άλλη πλευρά, θα σας πω κάτι που έγινε προσωπικά μάρτυρας και θα κλείσω με αυτό. Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνομιλώ με τον Υπουργό Παιδείας και Εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή, τον κύριο David Blanket, ο οποίος μου λέει ότι ακολουθούμε μια διαφορετική πορεία, έρχεται ο ίδιος να τον αγορήσει, έχουμε μια διαφορετική άποψη. Εγώ ως πρόσωπο, έχει ιδιαίτερα έντονες κοινωνικές αναφορές ο συγκεκριμένος Υπουργός, κατανοώ το γιατί η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη, όχι μόνο υποχρεωμένη, αλλά έπρεπε και ειδικά η κυβέρνησή σας να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη στάση με την οποία η δική μου κυβέρνηση έχει κάποιες διαφορές. Έρχονται λοιπόν οι άλλες κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα της Ελλάδας, να αναγνωρίσουν τη διαφορετική θέση της Ελλάδας
και αν θέλετε το δικαίωμα της Ελλάδας να έχει μια τέτοια διαφορετική θέση. Έχω, τώρα, ένα ερώτημα, άλλοι, έχω ένα ερώτημα. Δεν το κατάλαβα. Εσείς τι να κάνουμε, κύριε Κόρακα. Θα απαντήσω και στον κύριο Κόρακα σε λίγο, αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα εδώ, πριν φύγω από εσάς. Αν εσείς κατανοείτε τη στάση ως μέλος ενός κόμματος, το οποίο στον τίτλο του φέρει τον όρο του σοσιαλισμού, τη στάση των σοσιαλιστών ηγετών της Ευρώπης. Πολλοί είπαν δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος που κανείς μπορούσε με τη λογική προσεγγίζοντας να τον περιμένει όταν υπήρχαν τα λεγόμενα συντηρητικά κόμματα, ο κύριος Κόλλη, η κυρία Θάτσερ, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά τιμόνια, δεν έγινε. Και έγινε με τον κύριο Μπλερ, τον κύριο Σολάνα. Ήταν και ο κύριος Αθνάρ στα ευρωπαϊκά τιμόνια και ορισμένοι άλλοι συντηρητικοί που είδαν πολύ καλά τι έκαναν. Και θα σας πω και κάτι. Mm-hmm. Ως ένα σημείο, η αδυναμία της Ευρώπης να αρθρώσει ένα κοινό λόγο στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας οφείλεται και στον τρόπο που οι συντηρητικοί είχαν δομήσει την Ευρώπη με τη συμφωνία του Μάστριχτ. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει μια άλλη συνθήκη. Η συνθήκη του Άμστερνταμ δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ναι, σαφώς δεν είμαι ευχαριστημένος. Ίσα πολλές φορές ήμουν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την τακτική που ακολούθησαν ορισμένα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε για να μετασχηματίσουμε αυτήν την Ευρώπη σε Ευρώπη των λαών. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι μόνο μέσα από τα σοσιαλιστικά κόμματα, έστω και χρειαστεί να υπάρξουν και αλλαγές πολιτικής, και αν χρειαστεί οι λαοί να παίξουν πιο ενεργό ρόλο, μάλιστα, αυτό μόνο μέσα από τα σοσιαλιστικά κόμματα μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα που να μπορεί να επιτελέσει κάτι τέτοιο, κύριε Παρά. Και αυτό είναι σαφές. Είναι οι τελευταίοι που μπορούν να εγγυηθούν κάτι τέτοιο. Κύριε Λογοσκόφη, το ερώτημα, κρατώντας φαντάζομαι και σύντομα θα το κάνετε το δικαίωμα να απαντήσετε, να κάνετε κάποια παρατήρηση αυτά που ακούστηκαν, το ερώτημα που σας αφορά έχει να κάνει με το θέμα της κριτικής που ασκείται στο κόμμα σας. Λέγεται δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία ναι μεν διαφωνεί στους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει εξηγήσει αν θα έκανε κάτι διαφορετικό. Πολλοί πρέπει να πούν μάλιστα ότι δεν θα κάνετε κάτι διαφορετικό, ότι φωνάζετε απλώς για να καρποθείτε την αντιπολιτευτική λογική εν ώψη εκλογών. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται, το είδαμε λίγο να το κάνει πριν ο κύριος Πρωτόπαπας, είναι η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με μια μικροκομματική λογική να πει ότι δικαιώθηκε επειδή μετά από 72 μέρες όπως ελέγχθη άρχισε κάποιο φως να φαίνεται στο τούνελ της Ιουγκοσλαβίας. Νομίζω ότι η Ελλάδα από αυτή την ιστορία βγαίνει δυστυχώς, όχι τραυματισμένη, αλλά βγαίνει μια χώρα η οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στο χρόνο που έπρεπε. Δηλαδή δεν μπόρεσε η Ελλάδα να παρέμβει πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Δεν μπόρεσε να συμμετάσχει καν στις συμφωνίες του Ραμπουγέ, ούτε ως παρατηρητής. Δεν μπόρεσε η Ελλάδα να αρθρώσει διαφορετική φωνή όταν αποφασίστηκαν οι βομβαρδισμοί. Και οι διπλωματικές προσπάθειες ξεκίνησαν αφού όλα είχαν ξεκινήσει και αφού είχε δρομολογηθεί μια ιστορία που όλοι ξέραμε. Εσείς λέτε ότι μπορούσαμε να μην υπογράψουμε, δηλαδή. Ότι δεν μπορούσε. Βέτο. Δεν είπαμε βέτο. Νομίζω ότι αυτά έχουν εξηγηθεί επαρκώς. Αυτό που είπαμε ήταν ότι η Ελλάδα μπορούσε πριν να εκφράσει τη διαφωνία της και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Βεβαίως θα συντασσόταν στο τέλος με τη συμμαχία. Δεν την εξέφρασε τη διαφωνία της. Υπέγραψε και οι διαφωνίες. Κύριε Πρωτόπαπα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τις συζητήσεις με κανόνες. Εγώ δεν σας διέκοψα καμία φορά. Λοιπόν, οι κανόνες νομίζω ότι είναι δεδομένοι. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ. Δικαιώστε τον Πρωθυπουργό σας τουλάχιστον. Βρισκόταν κανόνες, ναι, αλλά τους αρνηθήκατε, αν θυμάμαι καλά. Όχι, εγώ έχω την εντύπωση, κύριε Πρωτόπαπα, γιατί θα έρθουμε σε αυτό το θέμα. Έχω την εντύπωση ότι και εσείς είστε πολιτισμένος άνθρωπος και εγώ είμαι πολιτισμένος άνθρωπος. Μπορώ να μιλώ χωρίς να με διακόπτετε και όταν θέλετε θα σας δώσουν το λόγο να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση έκανα και νομίζω ότι απαντήσατε. Ναι, είναι η τρίτη φορά που με διακόπτετε, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να επανέλθω τώρα. Έτσι. Να, λοιπόν, το κάνετε στον κατάλληλο γρήγορα, χρόνο, ναι. Στον κατάλληλο χρόνο, ναι. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν πήρε τις πρωτοβουλίες που έπρεπε. Και νομίζω ότι τώρα είναι φτηνή η προσπάθεια μικροκομματικής εκμετάλλευσης πρωτοβουλειών άλλων. Ναι. Πρέπει να δούμε μπροστά μας. Πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Παπαγιαννάκη και το είπα από την αρχή. Πρέπει να δούμε μπροστά μας τι θα κάνουμε για να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει στα Βαλκάνια. Διότι μας αφορά ως χώρα το να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα των Βαλκανίων. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε τώρα ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς να επιταχύνουμε τις πολιτικές διεργασίες και να ενσωματωθούν τελικά και οι βαλκανικές αυτές χώρες στην προσπάθεια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσει από τώρα η καταρχήν συμφωνία ότι θα ενταχθούν αυτές οι χώρες σχετικά σύντομα. Μάλιστα. Και επίσης κάτι που δεν κάναμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση εδώ ελέγχεται απόλυτα, ναι, είναι ότι είμαστε η μόνη οικονομία, η μόνη χώρα που υπέστη οικονομική ζημιά μεγάλη από αυτή την ιστορία, ακόμα την υφιστάμεθα και θα την υφιστάμεθα για πολλά χρόνια, δεν θέσαμε καν το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε εξασφαλίσει ούτε την καταρχήν συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ελλάδα δικαιούται αποζημιώσεων
για αυτές τις οικονομικές καταστροφές. Και πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα. Αλλάζω λίγο τη σειρά. Πάω σε ένα από τα τρία παραθυράκια. Το λόγο στον κύριο Κόρακα, τον οποίο παρατηρώ ότι κρατά σημειώσεις όλη τη διάρκεια που μιλάει και ο κ. Πατώνικος και ο Υπουργός και ο κ. Αλογοσκούπης. Ακούω λοιπόν την δική σας άποψη. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε ότι ο κύριος Πρωτοπαπάς συγκέντρωσε τα πυρά όλων. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Όπως ακούσατε. Παρακαλώ, να το κάνετε. Αν έχω κάνει όπως λάβος, ακούσατε ναι. Και από τον κύριο Λογοσκούφη, κάθε άλλο παρά τα πυρά. Ο τσακωμός γίνεται για όλους διόλου επουσιώδη ζητήματα. Ο ίδιος ο κύριος Λογοσκούφη σας είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να υπογράψει για τους βομβαρδισμούς η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν. Προστεί το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Υπέγραψαν, θα υπέγραφε και η Νέα Δημοκρατία, απλώς μπορεί να βάζει κάποιο αστερίσκο, τον οποίο θα βάζαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Κατά συνέπεια, δεν ξέρω και πού είδε ο κύριος Πρωτοπαπάς τη συμφωνία Κόρακα-Αλογοσκούφη, που βεβαίως δεν υπήρξε και δεν υπάρχει. Όχι ότι θα λυπόμουν αν υπήρχε. Μακάρι να συμφωνούσε η Νέα Δημοκρατία μαζί μας. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Δυστυχώς όμως. Είναι γνωστές οι θέσεις αυτής της παράταξης, αυτής της ιδιωτικής παράταξης. Κορώνα της η Συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καυχάται, επέρεται γιατί μας μάντρωσε και στους δυο αυτούς ολέθριους κατά τη γνώμη μας συνασπισμούς. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κυβέρνηση για να πει δεν θελήσαμε να απομονωθούμε βάζοντας προβάλλοντας βέτο. Θα πρέπει να ξέρετε. Βεβαίως το ΚΚΕ προσβλέπει σε μια Ελλάδα και σε μια Ευρώπη. Χωρίς τέτοιους στρατιωτικούς συνασπισμούς και αγωνιζόμαστε για τη διάλυσή τους. Είναι εύκολο αλλά πράγμα αυτό, κύριε Κόρακα. Θα πρέπει, βεβαίως, είναι στο χέρι των λαών, κύριε Παρά. Και να είστε βέβαιος ότι οι λαοί και με αυτό το χτύπημα που δέχτηκαν τώρα ταρακουνήθηκαν, ξυπνάνε σιγά-σιγά και θα προχωρήσουν προς τα εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ζήτησε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τα δικαιώματα που της δίνει το καταστατικό του ΝΑΤΟ. Και το καταστατικό του ΝΑΤΟ προβλέπει βέτο. Χωρίς να προβλέπετε ότι όποια χώρα προτάξει βέτο θα δεχθεί τα πυρά των πάντων, θα απομονωθεί κτλ. Απλώς μπορούσε η Ελλάδα να πει, επειδή εμείς είμαστε εδώ, επειδή έχουμε ένα λαό που σκέπτεται έτσι, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική. Επιμένουμε στην επιδίωξη πολιτικής λύσης και κυρίως στη διασφάλιση του δικαιώματος στο Ιουγκοσλαβικό λαό να λύνει μόνος του τα προβλήματα του. Κύριε Παρά, τίθεται ένα σοβαρό θέμα. Και ο κύριος Παπαγιαννάκης και ο κύριος Αλογοσκούφης και όλοι που μιλάνε για να λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα των Βαλκανίων, τι θέλουν να πούν. Δεν έχει το δικαίωμα ο κάθε λαός της Βαλκανικής να καθορίζει τις τύχες του. Εμείς μην παραποιείτε αυτά που λέμε, κύριε Κόρακα. Εμείς είναι γνωστός ο τρόπος. Ναι, κατάλαβα. Και γιατί στηρίζετε όλοι σας το πρόγραμμα σταθερότητας του Σρέντερ για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων για να μετατραπούν όλους διόλου τα Βαλκάνια σε προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Είναι ξεκαθαρισμένα αυτά. Αφήστε με όμως γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος να ολοκληρώσω την τοποθέτηση. Ναι, να μας πάρει όλους ο χρόνος. Είπε ο κύριος. Ναι. Έχω ακόμα. Πρέπει όλοι να μιλήσετε, έτσι. Κρατάω το χρόνο. Θυμίζεστε ότι μπορείτε στο διάλογο, είσαστε άνθρωπος του διαλόγου. Μισό λεπτό. Να μιλάτε και ναι, όμως να με αφήσετε να πω. Ο κύριος Πρωτοπαπάς είπε κάτι πολύ επικίνδυνο. Ότι αν λέγαμε όχι στους βομβαρδισμούς, ναι, θα ήμασταν τυχοδιώκτες. Γιατί, ναι, γιατί είμαστε, ναι, μια μικρή χώρα. Παίρνουμε υπόψη. Λέει πως δεν είπε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που λένε κάτι και όταν δουν ότι αυτό κάνει τις μάσκες να πέφτουν, δεν το είπαμε και το παίρνουμε πίσω. Το προσπερνούμε. Εδώ, πάμε παραπάνω. Ακούστε με, στη Βουλή μέσα, σε εξωτερικές δηλώσεις έξω από τη Βουλή, ακούσαμε συχνά πυκνά τον κύριο Σιμή, τον κύριο Τζοχαζόπουλο και τους άλλους να λένε στηρίζουμε τη στρατιωτική πίεση του ΝΑΤΟ γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα οδηγηθούμε γρήγορα σε πολιτική λύση. Και βγαίνει τώρα ο Τζοχαζόπουλος και λέει εμείς ήμασταν πάντοτε κατά των βομβαρδισμών. Υπογράψαμε για μη συμμετοχή της Ελλάδας. Δηλαδή θα μας βγάλουν τρελούς τελικά. Έτσι όμως θα έπρεπε να πούν τυχοδιώκτες. Ολοκληρώστε, κύριε Κόρακα. Ολοκληρώνω. Που το 1821 πήραν τάρματα ενάντια σε μια αυτοκρατορία. Που το 40 είπαν το όχι ενάντια στην αυτοκρατορία του Μουσολίνη. Φοβούμαι ότι δεν χωράει στην ώρα μας όλη η ιστορία. Που στην εθνική αντίσταση επέμεναν να μην ακούσουν τα κηρύγματα των Κοτσαμπάσιδων, των Δοσύλλογων, των Ράλιδων και των Τζολάκογλου. Και πήραν το όπλο. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι σήμερα. Πείτε το και αυτό που έχετε σημειώσει, πείτε το. Ναι. Σήμερα αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι στην Ευρώπη με την επικράτηση σε εισαγωγικά των σοσιαλιστικών κομμάτων επιδιώκεται να προωθηθούν
με πολύ πιο γρήγορους, σταθερούς και ασφαλείς ρυθμούς όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει το μεγάλο κεφάλαιο της Ευρώπης, ναι, δήθεν για να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς, αλλά που αποβλέπει στο να αφαιρέσει ό,τι κατάκτησαν οι εργαζόμενοι και οι λαοί τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν υπήρχε ακόμα το αποκούμπι των λαών, το στήριγμα της ειρήνης, το σοσιαλιστικό σύστημα με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη, και όταν οι αγώνες των εργαζομένων, μάλιστα, είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Να είναι όμως σίγουροι ότι και τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα και βεβαίως και στην Ελλάδα, όπως το διαπιστώνουμε, αναγκάζονται συχνά, μάλιστα, να καταφύγουν στην ανοιχτή τρομοκρατία με τα, ναι, μάτια κλπ. Για να μπορέσουν να περάσουν την πολιτική που τους υπαγορεύεται απ' έξω, την τελεία, και να πάρουν Κόρακα, τα εύσημα στα αφεντικά, ναι, τους και να διατηρήσουν την κουτάλα και να παραγωνίσουν για ένα διάστημα ακόμα τη Νέα Δημοκρατία που τρέχει, μάλιστα, και αυτή αγωνιούσα να της δοθεί, μάλιστα, η εξουσία. Κύριε στις Παπαγιαννάκη, εκλογές αυτές, κύριε, κύριε Παρά, Κόρακα, συγγνώμη, κύριε Κόρακα, σας παρακαλώ, κύριε Κόρακα, μην με καταργήσετε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παπαγιαννάκη, ο λόγος σε εσάς, με την παράκληση σε εσάς και στους υπολείπους, μην σπαταλήσουμε το υπόλοιπο. Ήδη φτάσαμε κοντά στα 2/3 του χρόνου που είχαμε και μένουμε σε ένα θέμα. Φαντάζομαι πως όλοι σας δεν θέλετε να μείνουμε μόνο στον πόλεμο. Παρακαλώ. Προσπαθήστε με τον κατάλληλο τρόπο που σας αρμόζει να το προσανατολίσετε και προς άλλα θέματα. Προσπαθώ, απλώς, αν με αφήσετε. Απλώς, δεν σας εμπόδισα εγώ. Όχι, δεν το λέω εγώ σας. Απλώς λοιπόν να θυμίσω για να τελειώσουμε την προηγούμενο θέμα, γιατί νομίζω ήταν σαφή τα πράγματα. Ναι, ναι. Όταν μιλούσα για το να συμβάλλουμε στην πολιτική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, εννοούσα με την βούληση και την θέληση όλων των κρατών της περιοχής. Εμείς, δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, επισκεφθήκαμε όλες τις χώρες, όλες τις πρωτεύουσες. Κύριε Κόρακα, είχα την υπομονή να σας ακούσω στοϊκά. Κύριε Κόρακα, συγγνώμη, αλλά δεν σας διακόψα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ σας παρακαλώ, κύριε Κόρακα. Λοιπόν, εμείς επισκεφθήκαμε όλες τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων, συναντηθήκαμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ακούγοντας το τι θέλουν να κάνουν σε σχέση με την πορεία της Ευρώπης και τα λοιπά, κάναμε αυτές τις προτάσεις που σας έκανα. Δεν είμαι θα βασιλικότερη του βασιλέως για να τους πούμε τι δεν θα έπρεπε να κάνουν, τι είναι κακό να κάνουν, λέμε τι θέλουν εκείνοι. Όλοι δε, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, περιλαμβανομένης και της Γιουγκοσλαβίας και των δυνάμεων των πολιτικών της Γιουγκοσλαβίας. Τελειώνω λοιπόν με αυτό το θέμα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον, είναι και λίγο άχαρο. Συζητάμε για ευρωπαϊκές εκλογές. Και επομένως, το μεγάλο ζήτημα που φαντάζομαι ότι θέλουν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, mm-hmm, είναι να ξέρουν γιατί περίπου ψηφίζουν. Δεν είναι να τους πεις εγώ να ψηφίσουν συνασπισμό ή οποιοδήποτε άλλο στο οποιοδήποτε κόμμα. Έχετε δίκιο πάντως ότι απουσιάζει ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας αυτή τη συζήτηση προεκλογικού τύπου. Εγώ θα σας έλεγα ο εκλογικός, όχι τη σημερινή, χαρακτήρα, γενικά στην προεκλογική περίοδο. Ο εκλογικός χαρακτήρας, δηλαδή σας στέλνω. Ακόμα και τα κόμματα, κύριε Παπαγιαννάκη, όλα, δεν ξέρω. Πείτε μου, διορθώστε με σε ό,τι αφορά το συνασπισμό, αλλά νομίζω ότι και στα συνθήματα που έχουν επιλεγεί κτλ. Κάνουν λόγο περισσότερο για εσωτερική υφίσθεματα. Ναι, το κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμού αλλωνών. Εγώ μιλάω για λογαριασμό δικό μου. Ο κ. Πατώμα μα λέει ότι τα εσωτερικά είναι δεμένα, λέει, με τα ευρωπαϊκά. Και εσωτερικά είναι έννοιες πια. Μα προφανώς, προφανέστατα είναι δεμένα, αλλά ρωτάω το εξής. Εάν πρόκειται να σταλούν εκπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, mm-hmm, τι θα λένε, ποιες προτάσεις θέλουμε να στείλουμε συνολικά για τον πόλεμο, για την ημέρα μετά τον πόλεμο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ξεκινήσαμε την εκστρατεία μας λέγοντας Ευρωπαίοι όλων των χωρών αντισταθείτε, παίζοντας με ένα παλιό σύνθημα, λέγοντας ότι ως προς αυτό το θέμα εμείς θέλουμε να δουλέψουμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις που νομίζουμε ότι μπορούμε να συσπυρώσουμε και να δουλέψουμε μαζί τους ενάντια στη λογική του πολέμου, την κουλτούρα της βίας και του θανάτου. Έτσι. Ωραία. Πάει αυτό. Περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Κάνοντας αυτό, τι λέμε για την Ευρώπη. Δηλαδή, τι θα πάνε να λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανα και γενικά και έξω από τα όργανα και στις συναντήσεις με άλλα κόμματα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, η ομάδα στην οποία, ναι, μετέχει ο συνασμός και το ΚΚΕ εξάλλου, έχει συζητήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και συγκεκριμένα και ξεκινώντας μάλιστα και από τον πόλεμο. Και λέμε, πρώτο, με τις διαφορές μας ο καθένας, αλλά λέω τα πολύ χωρικά, ναι, 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 η λύση στην πορεία της μονοκρατορίας των ΗΠΑ είναι η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Δεν είναι τώρα που θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Τώρα, μάλιστα, που άλλοι την εγκαταλείπουν και ο καθένας εθνικιστικά μόνος του και υποβλέποντας τους άλλους κάνει ότι του κατέβει. Έτσι, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερο αλληλέγγυα πολιτικά, περισσότερο αλληλέγγυα κοινωνικά, έντονη πολιτική κατά της ανεργίας και υπέρ της απασχόλησης, που μας λένε ότι πρέπει να την κάνει το κάθε κράτος χωριστά, το οποίο είναι μια νοησία. Όποιος την κάνει πρώτος χάνει ανταγωνιστικότητα από τους άλλους. Μόνο την κάνουν όλοι μαζί, με μέτρα και με μέσα. Έτσι.
και αλληλέγγυοι οικολογικά, διότι πλέον φτάσαμε στο σημείο, κύριε Παράκη, είναι, θα ήταν κρίμα να το χάσουμε αυτό το σημείο, έτσι, να μην ξέρουμε πλέον τι τρώμε, να πάρω ένα παράδειγμα από τα τελευταία, τα περίφημα κοτόπουλα και διοξίνες κτλ. Ξέροντας ότι δεν υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί και μάλιστα στην πηγή όλη αυτή η φοβερή, η νοθεία, το κυνήγι του χαμηλότερου κόστους και του υψηλότερου κέρδους και όλα αυτά τα ζητήματα που καταλήγουν στα σημερινά προβλήματα, παρά μόνο σε ένα πολύ γενικότερο επίπεδο. Κάθε κράτος μόνο του δεν μπορεί να το κάνει, ακόμα και μεγάλα κράτη. Όχι μόνο από κακή πίστη, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των Τραλών Αγελάδων πέρυσι, πρόπερυσι, με τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και για λόγους τεχνικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικολογικούς, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε μαζί. Συνολική πολιτική. Επομένως, θέλουμε ισχυρά ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου και καταστολής, ισχυρό πολιτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αλλιώς δεν μπορούν να αφήσουν τεχνοκράτες να αποφασίζουν αυτοί ποιοι είναι οι στόχοι της κοινωνικής και της οικολογικής πολιτικής. Και επομένως με τέτοιο πρόγραμμα λέμε εμείς ότι πρέπει να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο να δουλέψουμε. Μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, συμφωνείτε στη διάσταση που δίνει ο κύριος Παπαγιαννάκης ή συμμερίζεστε την άποψη ότι σε αυτήν την προεκλογική περίοδο τα κόμματα δίνουν ένα μεγαλύτερο βάρος στα εσωτερικά πράγματα προκρίνοντας εθνικές εκλογές? Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της προεκλογικής περίοδου είναι η ανυπαρξία πολιτικής. Έχουμε μπει εδώ και πάρα πολλές μέρες σε μια κοκορομαχία που έχει να κάνει με τη διαφήμιση, ποια είναι γκρίζα, ποια δεν είναι, αν το κεφάλι του κ. Σιμίτη γυρίζει από εδώ ή από εκεί, ποιο κόμμα είναι πρώτο, με πόσες μονάδες είναι. Εγώ αμφιβάλλω, δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τους ψηφοφόρους. Και νομίζω ότι η αδιαφορία που δείχνει το εκλογικό σώμα, αρνούμενο να μπει σε αυτή την κοκορομαχία και να παίξει την μπάλα ουσιαστικά ανάμεσα στους δύο κλασικούς μονομάχους, δείχνει ένα δείγμα της ωριμότητας του ελληνικού λαού σε σχέση με τα κόμματα. Λείπει λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι λείπει η πολιτική. Και το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που είπε ο κ. Παπαγιαννάκης και συμφωνώ. Η ανάπτυξη ενός πολιτικού διαλόγου για το τι Ευρώπη θέλουμε θα οδηγούσε μοιραία και σε μια κοινή συνισταμένη της δράσης των Ελλήνων βουλευτών ανεξάρτητα από ποιο κόμμα προέρχονται. Κ. Παπαγιαννάκης μιλάει όμως για διεκδίκηση μεγαλύτερης Ευρώπης, αλλά ασφαλώς, όλοι συνομολογούν ότι από την περιπέτεια του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία η Ευρώπη βγαίνει τραυματισμένη. Ασφαλώς. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Δυνατότητες χάρη αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία τη βλέπουμε όλοι. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι στο Άμστερνταμ κολοβώθηκε ουσιαστικά η ΚΕΠΑ. Αλλά χωρίς την ΚΕΠΑ είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε μια πολιτική ενοποίηση. Είναι δηλαδή ολοφάνερο ότι λείπει η πολιτική απόφαση και η πολιτική βούληση να βαδίζουμε σε αυτή την Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Αυτό έχει σχέση να κάνει με όλα τα κράτη τα μέλη. Όμως πέρα από αυτή τη διαπίστωση στην οποία θα μπορούσαμε να ομονοήσουμε όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, γιατί όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε, θα μπορούσαμε επίσης να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή και κάποιους συγκεκριμένους απτούς στόχους πάνω στους οποίους οι Έλληνες ευρωβουλευτές, έχοντας την ιδιότητα πρώτα την ιδιότητα να είναι Έλληνες και δεύτερον να είναι βουλευτές προερχόμενοι από διαφορετικά κόμματα, να μπούμε στη νέα Ευρωβουλή με συγκεκριμένους εθνικούς στόχους. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της αντιπυρηνικής προστασίας. Θα μου πείτε μετά, κύριε Οικονομίδη, τι σας λέει ο κύριος Κόρακας. Το θέμα της αντιπυρηνικής προστασίας ενδιαφέρει την Ελλάδα και δεν ενδιαφέρει μόνο συγκεκριμένους οπαδούς από το Α ή το Β κόμμα. Το θέμα μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και συμφωνούμε. Το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν έχει σύνορα ούτε ιδεολογικά ούτε εδαφικά. Έχει όμως λοιπόν υπευθύνους που το καταστρέφουν. Έτσι, ασφαλώς, έχει υπευθύνους. Γι' αυτό και εμείς, κύριε Παπαγιαννάκη, είχαμε ζητήσει. Κύριε Κόρακα, με αφήνετε πρώτα να μιλήσω εγώ και μετά να μιλήσω για τις υπευθύνους. Γι' αυτό και το κόμμα το δικό μας είχε ζητήσει, όπως γνωρίζετε, δια του Ευρωβουλευτή του κ. Κακλαμάνη, την επιβολή ενός ευρωφόρου που θα πήγαινε στην κίνηση των κεφαλαίων μέσα στην Ευρώπη και στα αγαθά πολυτελείας, ώστε το προϊόν του φόρου να κατευθυνθεί στην ενίσχυση των πιο αδικημένων κοινωνικών ομάδων και στην προστασία του περιβάλλοντος που καταστρέφεται εξαιτίας της αλόγιστης δράσης για αποκομιδή υπερβολικών κερδών. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να καταλήξω με κάτι, κύριε Παραβλέπετε. Εμείς εδώ είμαστε στο δικό μας το πάνελ, είμαστε ίσοι και δεν διακόπτουμε κανένα. Άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτή η Ευρώπη δεν του κάνει. Όλοι λίγο πολύ το έχουμε πει. Τελευταία την διαπίστωση αυτή την έκανε και ο κύριος Σιμίτης. Συμφωνούμε. Δεν κάνει η Ευρώπη.
Όμως αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη στην οποία και ο ίδιος έχει ποσοστό ευθύνης. Είναι ένας πρωθυπουργός ανάμεσα στους άλλους που έχουν βαριά ευθύνη για την πορεία που πήρε η Ευρώπη. Μάστε. Και θα πρέπει, πέρα από την αναγνώριση της ευθύνης, να ήταν εκείνος που θα είχε την πολιτική πρωτοβουλία, εδώ εμείς σαν χώρα, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να ομονοήσουμε σε τι Ευρώπη θέλουμε. Διότι εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, όλα τα κόμματα λίγο πολύ συγκλίνουμε στην ιδέα ότι θέλουμε την Ευρώπη. Εκείνο που μένει να προσδιορίσουμε είναι τι Ευρώπη. Κύριε Κορακαφίστε, αυτό εννοεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.